9 και 41 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, ώρα επιστρέφουμε στην πρώτη ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Sky. Σας υπενθυμίζουμε ότι πριν από 10 λεπτά σημειώθηκε ισχυρή μετασεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το σεισμολογικό, με τη μέτρηση του Σεισμολογικού Ινστιτούτου, με το ίδιο επίκεντρο από το ρήγμα δηλαδή που σημειώθηκε ο κύριος σεισμός της περασμένης Τρίτης στις 14 και 56 πρώτα λεπτά. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με κάποιον από τους σεισμολόγους του Σεισμολογικού Ινστιτούτου, προκειμένου να συζητήσουμε μαζί του τη νέα μετασεισμική δόνηση, αν και επιμένουν οι πρώτες εκτιμήσεις των σεισμολόγων, επιμένουν με όλα αυτά που υπογραμμίζουν όλες τις προηγούμενες ημέρες, ότι όλες οι σεισμικές δονήσεις που έχουν σημειωθεί είναι στο πλαίσιο της μετασεισμικής ακολουθίας και δεν υπάρχει κανένας λόγος ιδιαίτερου πανικού ή ιδιαίτερης ανησυχίας. Εκτονώνεται το φαινόμενο και έχει ευθύνουσα πορεία. Ούτως ή άλλως, η συχνότητα των μετασεισμικών δονήσεων πια έχει εμφανώς ευθύνουσα πορεία και είναι πολύ μικρότερη. Τώρα, πυροδοτώντας δουλεύουν τα συνεργεία των πολιτικών μηχανικών που εξετάζουν τα σπίτια που υπέστησαν ζημιές από το σεισμό. Μέχρι τώρα έχουν ελεγχθεί πάνω από 26.000 σπίτια και τουλάχιστον 3.000 έχουν κριθεί κατά τα πιστεία. Λίγα δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για να γκρεμίσουν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής. Όλα έγιναν συντρίμμια. Αυτοί οι άνθρωποι όμως δεν χάνουν το κουράγιο τους. Μέχρι στιγμής έχουν διανεμηθεί 12.000 σκηνές στους σεισμοπαθείς. Πολλοί από αυτούς όμως προτιμούν να κοιμούνται στο δρόμο, έξω από τα κατεστραμμένα σπίτια τους για να τα προστατεύουν. Κομμένα τα σπίτια όλα. Μεγάλη καταστροφή αλλιώς. Μην κοιτάτε, εδώ, εδώ. Πάρτε εδώ πέρα. Εδώ το σπίτι το δικό μου. Πάρτε. Έτοιμο, καταστροφή. Να ψάχνουνε πού μοιράζουνε ψωμί και πού μοιράζουνε νερό. Δεν γίνεται αυτό. Από το βράδυ της περασμένης Τρίτης, το πλοίο Νταλιάνα που βρίσκεται δεμένο στην προβλήτα του Αγίου Σπυρίδωνα στο λιμάνι του Πειραιά είναι ανοιχτό για όλους όσους τα σπίτια τους έχουν υποστεί ζημιές. Μπορεί να φιλοξενήσει άνετα μέχρι 1000 άτομα. Μέχρι στιγμής όμως οι επισκέπτες δεν ξεπερνούν τους 400. Το ελικόπτερο που βλέπετε να προσγειώνεται στο στρατόπεδο Καποτά στο Μενίδη μεταφέρει 50 χημικές τουαλέτες από την ελληνική ειρηνευτική δύναμη στην Αλβανία. Θα διανεμηθούν στους καταβλισμούς του Μενιδίου και των Άνω Λιωσίων. Τώρα απολιμάνθηκαν, καθαρίστηκαν και εφοδιάστηκαν για την χρήση και τα φέραμε εδώ. Όσο και αν σας φαίνεται απίστευτο, ακόμη και σήμερα, Σάββατο, 5 ημέρες μετά τον μεγάλο καταστροφικό σεισμό, υπάρχουν περιοχές όπου οι υπεύθυνοι δεν έχουν φτάσει ακόμη. Ή η βοήθεια που φτάνει έρχεται με το σταγονόμετρο. Είμαστε στο Ζεφύρι, μια περιοχή περίπου 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Και όπως περνούσαμε με το αυτοκίνητο του Sky, οι κάτοικοι μας σταμάτησαν και μας είπαν: ελάτε εδώ να δείτε τα χάλια μας. Σταματήσαμε και θα σας δείξουμε την κατάσταση. Δεν είναι έτσι όπως τα λέμε. Έτσι, μας σταματήσατε για να μας δείξετε. Ναι. Ακριβώς, γιατί... Μόλις τώρα έρθαν τρόφιμα από το Δήμο, έτσι. Μόλις τώρα με χιλιάδες καυγάδες, γιατί λένε δεν μπορούν να έρθουν εδώ πέρα να μοιράσουν τρόφιμα, γιατί είναι από εδώ και κάτω οι τσιγκάνοι. Και μόλις πλησιάσουν ή τους βαράνε ή τα παίρνουν όλα από πάνω. Και λένε το εξής: έτυχε μπροστά μου ο Δήμος που έλεγε στο αστυνομικό να πάει να μοιράσουν παρέα το τρόφιμα και λέει η αστυνομία δεν πάει εκεί πέρα. Και λέμε τι θα γίνει ο επόμενος κόσμος, θα πεθάνει τη σπίνα. Αυτή τη στιγμή είμαι στο δρόμο και εγώ. Τα μηχανήματα μου έχουν παγιδευτεί μέσα. Από την ώρα του σεισμού ήρθε εντολή να μην μπει κανείς μέσα. Πήγαμε να βγάλουμε ένα πιστοποιητικό τι οικογένεια είμαστε για να πάρουμε τη σκηνή και μας λένε από Δευτέρα Τρίτη στο Ζεφύρι. Ξεχάστε το. Αν έχετε να φάτε, πρόβλημά σας δεν έχετε. Τα τρόφιμα αυτά είναι για 12 άτομα. Για να δούμε. Αυτά εδώ είναι. Μπισκότα και γάλα, έτσι. Ναι. Μπισκότα και γάλα είναι για 12 άτομα αυτά. Ούτε νερό υπάρχει. Χωρίς νερό. Χωρίς νερό, χωρίς τίποτα. Χωρίς τίποτα. Και εδώ κοιμόσαστε πόσα άτομα. Μας έχουν πλακωθεί μέσα στο σπίτι. Αυτό που βλέπετε, το μαγαζί, έχει κατοικίες απάνω. Οι οποίες έχουν πλακωθεί. Ο Αγγέλαδος άφησε ανεξίτηλα τα σημάδια του ακόμα και στο Κερατσίνι. Βρισκόμαστε στη Λεωφόρο Σαλαμίνος και το κλιμακοστάσιο που βλέπετε σε αυτό το κτίσμα, το τριώροφο κτίσμα, αιωρείται εδώ και 4 ημέρες πάνω από τα κεφάλια των περαστικών. Ο ιδιοκτήτης του αποφάσισε σήμερα με δική του πρωτοβουλία να το κατεδαφίσει, καθώς πλέον αποτελεί δημόσιο κίνδυνο. Η ασφάλεια βέβαια, να μην σκοτωθεί κάποιος, γιατί 4 μέρες μετά το σεισμό 5 να μην έχουμε κάποιο θύμα εδώ στην περιοχή μας.
Ύστερα από αυτοψία των μηχανικών της νομαρχίας, το κτίριο του 3ου ενιαίου λυκείου Νέας Φιλαδελφίας χαρακτηρίστηκε ως ακατάλληλο για χρήση. Οι εξετάσεις των μεταξεταστέων θα γίνουν στο 2ο ενιαίο λύκειο Καλατσίου. Από την άλλη πλευρά, τώρα μήνυμα αισιοδοξίας έστειλε χθες ένα ζευγάρι από τα Λιώσια. Η Κωνσταντίνα και ο Μανώλης, αλλά και σεισμόπληκτοι, αψήφισαν τις δυσκολίες και ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, δείχνοντας ότι η αγάπη και η ελπίδα ξεπερνούν όλα τα εμπόδια. Με την κάμερα του ΣΚΑΕ βρεθήκαμε εδώ στα Νέα Λιώσια, εδώ που οι κάτοικοι συνεχίζουν να ζουν, συνεχίζουν να χαίρονται, συνεχίζουν να παντρεύονται. Σήμερα η οικογένεια Μητρομάρα παντρεύει ένα μέλος της οικογένειάς της, την 29χρονη Κωνσταντίνα. Η Κωνσταντίνα, η επιθυμία της ήταν να παντρευτεί σήμερα, να μην αναβληθεί ο γάμος, αλλά και να ντυθεί νύφη μέσα στην πολυκατοικία, μέσα στο σπίτι της, το οποίο έχει καταστραφεί όλος χειρός. Κωνσταντίνα. Είναι ένα γεγονός πράγματι μου συμβαίνει σήμερα, παντρεύομαι. Βέβαια, πριν 2 μέρες ήταν οι σεισμοί. Εγώ δεν πτωήθηκα καθόλου, γιατί η ζωή συνεχίζεται. Θα λέγαμε ότι σήμερα η 29χρονη Κωνσταντίνα στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Όπως και εσείς μπορείτε να δείτε, το σπίτι της είναι σχεδόν καταστραμμένο, είναι ακατοίκητο. Παρ' όλα αυτά, σήμερα θέλησε να ντυθεί νύφη μέσα σε αυτό. Έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνα? Έτσι είναι. Νιώθεις? Πολύ χαρούμενη νιώθω. Εύχομαι σε όλες τις νύφες να κάνουν το ίδιο. Και η αγάπη πάντα νικάει. Δεν μετράει ούτε σεισμούς ούτε τίποτα. Είναι η στιγμή που η νύφη, η 29χρονη Κωνσταντίνα, φτάνει στην εκκλησία. Βρισκόμαστε στα Λιώσια, κυρίες και κύριοι, μια περιοχή που έχει πληγεί από τον καταστροφικό σεισμό. Ο Μανώλης και η Κωνσταντίνα, δύο νέοι άνθρωποι, δίνουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Παραμονίζεται εδώ του Θεού Κωνσταντούλα, τον δούλο του Θεού Εμμανουήλ, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την συνάδελφο τη Μαρία Σμιλίδου, η οποία βρίσκεται στο Μενίδη και κάνει ρεπορτάζ. Ακούσατε προηγουμένως τον δήμαρχο του Μενιδίου, τον κύριο Παπανίκα, να αναφέρεται στις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν σήμερα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η χαοτική κατάσταση που επεκράτησε χθες έξω από το Δημαρχείο, προκειμένου να καταφέρουν οι άστεγοι πολίτες να πάρουν το επίδομά τους και να πάρουν το χρυσό εισιτήριο για να πάνε στην τράπεζα να εισπράξουν ή στην νομαρχία να εισπράξουν το επίδομά τους. Μαρία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Βρίσκεσαι πού? Βρίσκομαι πριν από λίγο, βρισκόμουν έξω από το Δημαρχείο. Τώρα Πολύ βρίσκομαι σε μία από τις κεντρικές πλατείες του Μενιδίου. Mm-hmm. Ο κόσμος τρόμαξε με τον πρώτο αυτό πρωινό σεισμό. Βγήκαν από τα σπίτια τους, φοβούνται μήπως γίνει και κάποιος σεισμός μεγαλύτερος. Κάθονται εδώ έξω στις πλατείες. Mm-hmm. Πολλοί, μάλιστα ήταν αυτοί οι οποίοι μπήκαν αμέσως σε μία εκκλησία που βρίσκεται εδώ στην κεντρική πλατεία, θέλοντας να ανάψουν ένα κερί, να κάνουν την προσευχή τους. Για λίγα λεπτά, μάλιστα, σταμάτησε και η λειτουργία. Ο κόσμος είναι αρκετά πανικοβλημένος, φοβούνται πάρα πολύ εδώ οι κάτοικοι. Οι περισσότεροι μάλιστα έχουν ήδη ζήσει τις καταστροφές αυτού του σεισμού και περιμένουν με αγωνία να ακούσουν και κάποιους ειδικούς σεισμολόγους, οι οποίοι θα δώσουν και το στίγμα των επόμενων ημερών. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε, Μαρία. Αυτό προσπαθούμε αυτή τη στιγμή. Πάντως, μετά τον πρώτο φόβο, οι συζητήσεις τώρα εδώ στα πηγαδάκια που ακούμε, έχει αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και συνηθίζει στην ιδέα, αλλά ωστόσο κάθε φορά που ακούγεται αυτός ο ήχος, αυτό το βουητό, δεν μπορείς παρά να φοβηθείς και να νιώσεις ότι δεν τέλειξε. Ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να δημιουργηθούν νέα εφιαλτικά προβλήματα. Μαρία, πήγες ίσως στο Δημαρχείο, έτσι? Είμαστε η εικόνα που επικρατεί σήμερα εκεί ποια είναι? Είναι 10 παρά 10. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος θα έχει ήδη αρχίσει να... Πολύς κόσμος. Έχει κατακλείσει το Δημαρχείο και σήμερα. Πολλοί άνθρωποι αγωνιούν για τις οικογένειές τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν 5, 6 παιδιά, 4 παιδιά. Ναι. Θέλουν ένα αντίσκηνο. Λίγο καλύτερη κατάσταση από ό,τι χθες. Ναι. Οι ουρές ωστόσο μεγάλες. Είναι και η οργή του κόσμου, η οποία δεν έχει καταλαγιάσει ακόμη. Πάντως, όπως συζητήσαμε... Επικρατεί και σήμερα ένταση όπως εχθές? Επικρατεί ένταση, είναι επικρατεί ένταση, αλλά από ό,τι φαίνεται τα πράγματα αρχίζουν να μπαίνουν σιγά σιγά σε μία ροή. Και όσο περνάνε οι μέρες, αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι είναι πολλές οι εκκρεμότητες και πάρα πολλοί οι άστεγοι και σιγά σιγά βλέπουν, καθώς παίρνουν, σιγά σιγά τακτοποιούνται, παίρνουν τα αντίσκηνά τους,
ο Δήμος καθημερινά σε κάποιους μοιράζει κάποια τρόφιμα, αρχίζουν και το παίρνουν σιγά σιγά απόφαση και προσπαθούν και αυτοί να κάνουν τη ζωή τους ευκολότερη. Mm-hmm. Λίγο καλύτερα πάντως τα πράγματα από χθες και ελπίζουμε έτσι να είναι μέχρι και το αργά το μεσημέρι. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, υπάρχουν άστεγοι οι οποίοι κατάφεραν σήμερα από το πρωί να πάρουν το επίδομα, να πάρουν το χαρτί για να πάνε να εισπράξουν τις 200.000. Αυτό δεν το γνωρίζω. Γνωρίζω όμως ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι κατάφεραν να πάρουν ένα αντίστοιχο. Ένα αντίστοιχο για να βολευτούν τις ημέρες αυτές που έρχονται. Mm-hmm. Τώρα για το επίδομα, ακόμη από όσο ξέρω δεν έχει πάρει κανένας, αλλά είναι πολύ πιθανό μέχρι το μεσημέρι να καταφέρουν κάποιοι να πάρουν το επίδομα. Θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ και στη συνέχεια θα έχουμε και κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Μαρία Σμίγκο, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Καραμαλή, κάτι δίνει συνάντηση θα έχει αύριο ο πρωθυπουργός για να συζητήσουν την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Χθες ο κ. Σημίτης συναντήθηκε με τους αρχηγούς των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης και τους ενημέρωσε. Ενώ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Άκης Τσοχαντζόπουλος, περιόδευσε στους καταβλισμούς. Μια μέρα μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού αλλά και της Βάσος Παπανδρέου στους καταβλισμούς των σεισμοπαθών και ο Υπουργός Άμυνας βρέθηκε στη σεισμοπληκτή περιοχή. Ποιος ο? Δεν μπορούμε γιατί εγώ έχω 80% εναντίον. Σας είπα, έχουμε διαθέσει τώρα και το χώρο αυτό. Αν είστε κάπου εδώ κοντά, και σας συμφέρει, μπορείτε να πάτε. Να έρθετε στο στρατόπεδο αυτό που σας λέμε εμείς τώρα. Συνταξιούχος. Ναι. Ναι, λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Πού θα πάμε, λέω. Τι είναι το που θα πάμε. Όπως όλοι, στο Δήμο. Θα πάρετε αποζημίες στο Δήμο. Ναι. Και ισχύει και για συγκατοίκηση, έτσι. Ο Άγης Χατζόπουλος άκουσε τα παράπονα των αστέγων, είδε από πρώτο χέρι τις συνθήκες διαμονής τους και δεσμεύτηκε και αυτός από την πλευρά του να βοηθούν λύσεις. Εσείς θα κάνετε ό,τι χρειάζεται. Μικροεργασίες θα βάλουν τους αγρούς. Προσωρινά μπορούν να εγκαταστούν εδώ πέρα για 3-4 μήνες. Για πρώτη φορά είχαμε το επίκεντρο κάτω από τα πόδια μας. Επομένως, αλλαγή θεσμικού πλαισίου. Και εδώ το επιμελητήριο και ο Σύλλογος των Μηχανικών και του τεχνικού κόσμου γενικότερα έχει ευθύνες. Πρέπει να διερωτηθεί γιατί δεν είχε προβλέψει το ενδεχόμενο αυτό. Η Βάσο Παπαβρέου ξεκίνησε από χθες τις σκέψεις με συμμετοχή τοπικών φορέων για την πλήρη καταγραφή των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού, την ανακούφιση των σεισμοπαθών, αλλά και την ομαλή επαναλειτουργία σχολείων και βιομηχανιών. Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος δείχνει υψηλά ποσοστά σπιτιών τα οποία κατοικιών που είναι είτε προς κατεδάφιση είτε που χρειάζονται επιδιόρθωση. Η δευτεροβάθμια εκτίμηση θα δείξει πόσες από αυτές που χρειάζονται επιδιόρθωση μπορούν να κατοικηθούν και πολύ σύντομα. Ο Κώστας Σημίτης δέχτηκε στο Μαξίμου τους ηγέτες των μικρότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ τη Δευτέρα θα συναντηθεί με τον Κώστα Καραμαλή. Η Αλέκα Παπαρίγα υπήρξε και η ίδια θύμα του σεισμού, αφού το σπίτι της στην περιοχή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας υπέστη μικρορογμές και τόνισε ότι το βάρος πρέπει να βοηθεί στην εξασφάλιση, όπως είπε, γερής και φτηνής λαϊκής στέγης. Να προωθηθεί η λαϊκή αυτοοργάνωση των σεισμοπαθών και άλλων στις κρίσιμες περιοχές. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος επισήμανε ότι ο σεισμός έφερε στην επιφάνεια χρόνια προβλήματα της κρατικής μηχανής αλλά και της ελληνικής κοινωνίας. Τα μέτρα είναι ανεπαρκή, μπορούν και πρέπει να γίνουν πιο γενναία. Δημήτρης Σοβόλας εξήρε τον ηρωισμό των αυρών των ΕΜΑΚ της πυροσβεστικής και άλλων δυνάμεων, κατήγγειλε όμως ταυτόχρονα και φαινόμενα ολιγορίας, προχειρότητας, ανικανότητας αλλά και προσπάθειες από κάποιους επιτηδίους να εκμεταλλευτούν την ανθρώπινη δυστυχία. Επιτέλους, πρέπει να σταματήσει η λογική των αριθμών όταν πρόκειται για ανθρώπινα δράματα. Ο Γέρασιμος Αρσένης ανακοίνωσε ότι οι επαναληπτικές εξετάσεις των μετεξεταστέων μαθητών της Δευτέρας Λυκείου και του Γυμνασίου θα θεωρηθούν προαιρετικές μόνο για τα σχολεία του Λεκανοπεδίου Αττικής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή των μαθητών είναι από τις μέχρι τώρα εξετάσεις να εξασφαλίζουν βαθμό 10. Τα παιδιά τα οποία αισθάνονται ότι θα ήθελαν να δώσουν αυτές τις εξετάσεις
μια άλλη φορά έχουν, όπως ξέρετε, το δικαίωμα να προσέλθουν στις εξετάσεις τον προσεχή Ιανουάριο ή Φεβρουάριο. Στο μεταξύ, η αποστολή βοήθειας από επιχειρηματίες και ιδιώτες συνεχίζεται και συγκεντρώνεται στο Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, έχουν ανοιχτεί ειδικοί λογαριασμοί στην Αγροτική Τράπεζα 017-04-00-46-76-02, στην Εθνική 040-48-30-12-14 και στην Εμπορική Τράπεζα 816-166. Η Coca-Cola ανακοίνωσε ότι θα καλύψει τα έξοδα ανέγερσης τριών παιδικών σταθμών στη σεισμόπληκτη περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλει στη βελτίωση του εξοπλισμού των ΕΜΑΚ. Ο επιχειρηματίας Ευάγγελος Μυτιλινέος προσφέρει 100 εκατομμύρια και θα αναλάβει την ανέγερση παιδικού σταθμού. Το ίδιο ποσό πρόσφερε και ο φαρμακοβιομήχανος Παύλος Γιαννακόπουλος, ενώ η Σάνιο θα διαθέσει ηλεκτρικές συσκευές αξίας 60 εκατομμυρίων βραχμών. Πάμε λοιπόν σε μια ακόμη συζήτηση, αυτή τη φορά με πολιτικά πρόσωπα για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Κοντά μας στα στούντιο της τηλεόρασης του Sky είναι ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Φλωρίδης, και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Θόδωρος Κασίμης. Καλή σας ημέρα και στους δύο. Καλή Φαντάζομαι ότι και οι δύο αισθανθήκατε την ισχυρή μετασυσμική δόνηση που είχαμε πριν από 15 με 20 λεπτά περίπου. Εγώ δεν ένιωσα τίποτα γιατί ήμουν στο αυτοκίνητο. Ναι. Και έτσι απερόφησε η κίνηση του αυτοκινήτου τη δονήση. Κύριε Βουργέ, το ίδιο ακριβώς και με εμένα, γιατί ήμασταν σε κίνηση και δεν τον αντιληφθήκαμε. Στον πρώτο σεισμό τη Τρίτη, και εγώ ήμουν στο αυτοκίνητο, αλλά άλλαξε λωρίδα. Το αυτοκίνητο στους 5,9 άλλαξε λωρίδα. Ήμουν στην παλιά παραλιακή και από τη δεξιά πήγα στη μεσαία. Και ειλικρινά ότι για κάποια ώρα δεν μπορούσα να το καταλάβετε πώς είναι. Να ησυχάσω. Κύριε Φλωρίδη, κύριε Υπουργέ, αποτιμητικά, σε μια πρώτη συνολική αποτίμηση της κινητοποίησης του κρατικού μηχανισμού και των ποσοστών που, που έχει η κυβέρνηση και το κράτος, γιατί δεν είναι μόνο η κυβέρνηση εδώ, είναι ολόκληρο το κράτος, αντιδράσει και σταθεί δίπλα στους σεισμόπληκτους. Είναι πια. Αν μου επιτρέπετε να σας περιγράψω, επειδή από την πρώτη στιγμή που παρακαλέσω λίγο πιο δυνατά και τους δυο σας. Ναι. Από την πρώτη στιγμή που εγκατασταθήκαμε στο κέντρο επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και ζήσαμε την υπόθεση αυτή, προσπαθώντας να συντονίσουμε όλες τις ενέργειες του κρατικού μηχανισμού, νομίζω ότι μπορούμε να βαθμολογήσουμε με ικανοποιητικό βαθμό αυτή την προσπάθεια που κατέβαλε το σύνολο του κρατικού μηχανισμού, αλλά και το σύνολο των υπολείπων φορέων που υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επιπτώσεις αυτού του σεισμού. Εάν ξεκινήσουμε από τις πρώτες στιγμές, όπου η κύρια κατεύθυνση ήταν η γρήγορη κίνηση των συνεργείων της πυροσβεστικής με αιχμή την ΕΜΑΚ για την διενέργεια διασωστικών εργασιών, την υποστήριξη αυτών των συνεργείων, γιατί προσέξτε, είναι κάτι που δεν φαίνεται αυτό μπροστά. Δηλαδή, ο κόσμος βλέπει την πυροσβεστική και την ΕΜΑΚ να ενεργεί σε 36 σημεία. Και βέβαια δεν γνωρίζει τι υποστήριξη χρειάζεται αυτό το σύστημα για να λειτουργήσει. Ότι από πίσω την ίδια στιγμή πρέπει να κινηθούν γερανοί, μηχανήματα προβολής, ηλεκτροπαραγωγά, ζεύγη, τη συνεργεία της ΔΕΗ να κάνουν τις συνδέσεις. Και αυτό γιατί ήταν εκτεταμένο το εύρος των δραστηριοτήτων. Δεν είναι ένα σημείο ή δύο ή τρία σημεία όπου η ΕΜΑΚ με τις δικές της δυνάμεις και την τεχνική υποστήριξη μπορεί να κάνει τις εργασίες αυτές. Χρειάζεται να κινηθεί ένας άλλος μηχανισμός από πίσω, ο οποίος να υποστηρίξει σε 36 σημεία ταυτόχρονα. Και αυτό έγινε και έγινε στον κρίσιμο χρόνο για να μπορέσουν τα σωστικά συνεργεία να συνεχίσουν το έργο τους χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση. Ναι. Την ίδια ταυτόχρονα στιγμή έπρεπε να αρχίσει η εκτίμηση από με την επαφή που είχαμε εμείς με τις κατατόπους δημοτικές αρχές, της έκτασης του προβλήματος. Αυτό μια εκτίμηση, η οποία σε πρώτη φάση δεν έγινε πάντως με την επιθυμητή ακρίβεια. Αυτό είναι αλήθεια. Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια. Για τον λόγο. Γι' αυτό ότι... και ακόμη στο Μενίδη, ας πούμε, υπάρχουν άστεγοι. Όχι, δεν είναι αυτό. Για τους αστέγους στο Μενιδίου θα σας πω. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι διαφορετικό τελείως το ζήτημα εκεί πέρα. Να βάλουμε μια τελεία εδώ, να ακούσουμε την πρώτη. Θα προσπαθήσω να γίνει όσο πιο συνεννητική γίνεται η συζήτηση. Έτσι. Μια και επίκειται και το ραντεβού μεταξύ Σιμίτη Καραμαλή αύριο. Τώρα, αν στην πορεία διαφωνήσετε, είναι δικό σας θέμα και θα το καταγράψουμε και αυτό. Κύριε Κασίμη, η δική σας πρώτη συνολική αποτίμηση για την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού είναι πια. Σας είδα και στα ερείπια της μεταμόρφωσης από τις πρώτες εικόνες που λάβαμε, ήσασταν εκεί, όπως όλοι οι άνθρωποι άλλωστε. Ήμουν συνεχώς, όπως πάρα πολλοί από εμάς ήταν. Ο καθένας προσπάθησε να συμπαρασταθεί με οποιονδήποτε τρόπο μπορούσε, ακόμη και να βοηθήσει. Δεν θα είμαι ευχάριστος στον κύριο συνάδελφο,
αν θα είμαι ειλικρινής, δεν είμαστε έτοιμοι ως πολιτεία να αντιμετωπίσουμε μία τέτοιας μορφής καταστροφή. Mm. Εγώ δεν θα αναφερθώ στην κυβέρνηση. Ένα πράγμα θα πω, ότι λυπούμε που καμιά φορά το παίρνουν πατριωτικοκομματικά και προσπαθούν να δείξουν ότι όλα έγιναν. Δεν έγιναν. Και δεν θα πω ότι φταίει η σημερινή κυβέρνηση, η προηγούμενη ή η προπροηγούμενη. Ως πολιτεία δεν είμαστε έτοιμοι. Φάνηκε δε ότι εκεί που υπήρχαν ομάδες ανθρώπων, οι οποίες έχουν ως αποστολή τη βοήθεια του ανθρώπου, η πυροσβεστική υπηρεσία, τα σώματα ασφαλείας, τα νοσοκομεία, λειτουργήσαν άψογα. Η διοικητική μέρημνα δεν λειτουργήσε καθόλου. Mm-hmm. Και εκεί η ευθύνη είναι σε δύο σημεία. Το ένα είναι ότι το σχέδιο ξενοκράτησης είναι λειψό, διότι δεν είναι για τέτοιου είδους και τέτοιας μορφής καταστροφές. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε συνηθίσει να βιώνουμε και τέτοιου είδους καταστροφές. Κύριε Παυλόπουλε, εγώ αυτό λέω. Εγώ δεν ρίχνω ευθύνη σε κανέναν, αλλά πρέπει να δούμε κατάματα μια πραγματικότητα. Ότι η κρατική μηχανή δεν ήταν έτοιμη για τέτοιου είδους και τέτοιας μορφής καταστροφή. Και να πω και κάτι άλλο που θα είμαι δυσάρεστο σε πολύ κόσμο, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν λειτουργήσαν με συνέστημα ανθρώπινης ευθύνης. Πολλοί από αυτούς δεν έμπαιναν στα κτίρια δίθεν από φόβο μην τυχόν πάθουν κάτι, όταν οι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι της ΕΜΑΚ έμπαιναν σε σύραγγες μέσα με φόβο να πέσει όλα τα ερείπια από πάνω τους. Θα παρακαλέσω πολύ να βάλουμε μια τελεία εδώ πέρα, να ακούσουμε τον καθηγητή σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Γιώργο Καρακάση, για την μετασεισμική δόνηση που σημειώθηκε πριν από λίγο. Γιατί είναι πολύς ο κόσμος που πετάχθηκε ξανά έξω από τα σπίτια του, πανικόβλητος. Και καθηγητά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Πρέπει να ανησυχούμε ή όχι? Κοιτάξτε, εγώ από την Πέμπτη που είμαι εδώ κοιμάμαι στο σπίτι στο Χαϊδάρι. Ναι. Τώρα όταν έγινε ο σεισμός, καθόμασταν, συζητούσαμε, καταλάβαμε ότι ήταν τόσο